μου το έργο είναι 5G Wireless, είναι ένα Marie ITN πρόγραμμα και θα μιλήσω στην παρουσίαση θα μιλήσω κυρίως για το 5G και για το τι είναι τα Marie Curie προγράμματα και θα πω δύο πράγματα για το 5G Wireless σαν έργο στην ολότητά του και πολύ λίγο για το τι κάνω εγώ. Νομίζω ότι το θετικό είναι λιγάκι, δεν χρειάζεται να αναλωθούμε όσο να πιάσουμε το νόημα του 5G. Λίγα πράγματα για μένα, το background μου τελείωσε το φυσικό της Πάτρας, πήγα στην Αγγλία και έκανα το master μου και αυτή τη στιγμή δουλεύω στην OTE Academy, στο σαν Marie Curie Fellow στο 5G Wireless ITN Project. Λοιπόν, τι είναι το Marie Curie? Το Marie Curie βασίζεται σε αυτές τις πέντε βασικούς άξονες. Θέλει mobility, δηλαδή ο ερευνητής θα πρέπει να βρίσκεται ή από κάποιο άλλο, είναι από κάποια άλλη χώρα και να έρθει στη χώρα η οποία υπάρχει το fellowship ή να έχει ζήσει στο εξωτερικό για μια σειρά από χρόνια. Το δεύτερο είναι ότι δίνει χρήματα σε πολλά κομμάτια για έρευνα, όπως αυτά μπορεί να είναι η φυσική, οι τηλεπικοινωνίες, η ψυχολογία, η αστροφυσική, είναι πάρα πολλά τα κομμάτια τα οποία το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτεί. Στηρίζεται πάρα πολύ και είναι πολύ βασικό για αυτούς αυτό το collaboration, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών και εταιριών, δηλαδή θέλουν πέρα από πανεπιστήμια και οι εταιρείες να συνεργάζονται μαζί τους, είναι βασική προϋπόθεση για αυτά τα έργα και ώστε να γίνεται η ανταλλαγή των ιδεών και η ανταλλαγή του τρόπου εργασίας μεταξύ ενός ακαδημαϊκού και ενός ανθρώπου ο οποίος δουλεύει, ας πούμε, στις εταιρείες. Τονίζει πάρα πολύ τις διαφορετικές ηλικίες, εθνότητες, είναι για όλα τα στάδια της καριέρας κάποιου και είναι ίσο η κατανομή, ας πούμε, στις ευκαιρίες τις οποίες έχεις. Συγκεκριμένα τώρα δύο πράγματα για το ITN, τι σημαίνει? Σημαίνει δηλαδή ότι είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων ερευνητών, δηλαδή θέλει ένα νέο ερευνητή ο οποίος να μην έχει διδακτορικό, να έχει τελειώσει το μάστερ του, να έχει λίγα χρόνια προϋπηρεσία στην έρευνα και σε συνεργασία με κάποιον έμπειρο ερευνητή, ο οποίος είναι ο PI, ο προϊστάμενός του ίσως σε μια εταιρεία, να εκπαιδευτεί και μέσω της έρευνας, δηλαδή ερευνώντας ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά και μέσω διάφορων σχολείων των οποίων γίνεται και τα οποία παρακολουθεί. Θέλουμε πάρα πολύ να υπάρχει, να φεύγει από το ένα μέρος και να πηγαίνει σε κάποιο άλλο, από πανεπιστήμιο σε εταιρεία και από εταιρεία σε πανεπιστήμιο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να υπάρχει και αυτή η αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο και σε πραγματικό περιβάλλον. 5G. Αυτή είναι μια φωτογραφία η οποία πάρθηκε πριν περίπου 15 χρόνια. Βλέπουμε ότι γενικά κινητά, τάμπλετ δεν υπήρχαν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα πριν 2 χρόνια. Αυτή είναι η φωτογραφία που θα πληθεί πριν 2 χρόνια. Νομίζω ήταν αλλαγή χρονιάς. Βλέπουμε πώς έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι χρήστες συσκευών, οι χρήστες οι οποίοι θέλουν data, θέλουν ίντερνετ στο κινητό τους ώστε να κάνουν απλώς μια φωτογραφία, να μπορέσουν να επικοινωνήσουν, αυτό που λέμε social media και μια σειρά από πράγματα. Και αυτό γέννησε την πρώτη ανάγκη ότι πρέπει να προχωρήσει η τεχνολογία σε κομμάτι από το 4G και από αυτές τις δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και έτσι εδώ ήρθε και προσθέθηκε σε αυτά που θα πρέπει να είναι χαρακτηριστικά του 5G, το πρώτο κομμάτι, το οποίο τι είναι, 1000 φορές δυνατότητα περισσότερων δεδομένων στο κινητό. Άρα το πρώτο κομμάτι που είπαμε ότι θέλουμε, το οποίο θα είναι χαρακτηριστικό του 5G, να είναι 1000 φορές περισσότερο data σε κινητά ή σε tablet. Ρυθμό μετάδοσης, εννοείς? Όχι ρυθμό μετάδοσης, μιλάω δεδομένα τα οποία μπορεί να κατεβάσει ο χρήστης. Σε ρυθμό μετάδοσης έχουμε άλλα χαρακτηριστικά. Μπορεί να είναι το 3D, ή το 4K βίντεο, για να κάνεις stream αυτό το βίντεο χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο throughput. Χρειάζεται δηλαδή σίγουρα παραπάνω από 100, 120, 300, εξαρτάται την ποιότητα πάντοτε του βίντεο. Θέλουμε επίσης πάρα πολύ χαμηλό latency. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι θα αργούμε να παίρνουμε απάντηση από το βίντεο πάρα πολύ αργά. Θα έχουμε πάρα πολύ χαμηλό delay.
τι σημαίνει αυτό που μπορούν να δούμε τις εφαρμογές, for example, health and medical, δηλαδή τι σε ιατρικά μηχανήματα, ρομποτικά ιατρικά μηχανήματα, ασύρματα, όπου θα μπορεί να είναι ο χειριστής σε ένα δωμάτιο και το χειρουργείο σε κάποιο άλλο δωμάτιο. Αυτό που λέμε virtual reality, επαυξημένη πραγματικότητα ή εικονική πραγματικότητα, αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται και έχει ανάγκη από πολύ, από μεγάλο ρυθμό μετάδοσης και από χαμηλή καθυστέρηση. Οπότε ήρθαμε και προσθέσαμε ακόμα δύο χαρακτηριστικά του 5G. Ποιο? Θέλουμε να έχουμε 10 Gbps ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ρυθμό μετάδοσης, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, και latency κάτω από ένα millisecond, σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ γρήγορη η ανταπόκριση του δικτύου μας σαν τελικός χρήστης. Προχωρώντας για το κομμάτι του 5G, είπαμε ότι θέλουμε να καλύψουμε ενότητες όπως είναι έξυπνες πόλεις, έξυπνο δίκτυο, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, αυτόματα αυτοκίνητα, όλες αυτές οι κατηγορίες θέλουν τι? Θέλουν πάρα πολλές συσκευές ταυτόχρονα συνδεδεμένες και πάρα πολύ μεγάλη πυκνότητα συσκευών σε ένα σημείο, τα οποία θα πρέπει να εξυπηρετούνται το ίδιο καλά. Αυτό μας έκανε να προσθέσουμε ακόμα ένα σημείο χαρακτηριστικό του 5G, το οποίο είναι 10 με 100 φορές περισσότερες συσκευές συνδεδεμένες την ίδια στιγμή. Και τελευταίο κομμάτι είναι ότι θέλουμε να έχουμε χαμηλή ενέργεια. Δηλαδή να μην υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Γιατί είτε αυτό αφορά σε κάποιο έξυπνο ρολόι, το οποίο θέλουμε να μπορεί να έχει, να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για 24-48 ώρες χωρίς να το φορτίσουμε. Είτε αυτό λέγεται ρομποτική, το οποίο αυτό το ρομπότ θα πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα μακριά, το οποίο δεν θα μπορεί να φορτιστεί. Είτε αυτό λέγεται έξυπνο σπίτι, το οποίο αφορά μικροσυσκευές, οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν χωρίς να καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια, ώστε να μην είναι και κοστοβόρες. Άρα, ήρθαμε και προσθέσαμε το τελευταίο κομμάτι από τα performances, από αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει το 5G, το οποίο είναι 90% μείωση της ενέργειας τις οποίες καταναλώνουμε. Άρα ήρθαμε και είπαμε τι. Ήρθαμε και είπαμε ότι υπάρχει ανάγκη για το 5G, έτσι όπως είδαμε, και πλέον ξεπερνάει απλά την επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων ή περισσότερων, αλλά αρχίζει και πιάνει πάρα πολλά κομμάτια της καθημερινής ζωής. Και είπαμε ότι συνεργασία το Marie Curie μαζί με το 5G, με τη λογική του 5G, κατατέθηκε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο και εγώ είμαι μέλος, σαν νέος ερευνητής. Ο τίτλος είναι Innovative Architecture Wireless Technology and Tools for High Capacity Standing 5G Ultra Data Center Network. Πολύ κακός τίτλος, γι' αυτό το ονομάζαμε 5G Wireless. Αυτοί που συμμετέχουν στην Ελλάδα είναι η OTE Academy και ο OTE. Στην Σουηδία είναι η Ericsson και το Πανεπιστήμιο του Linköping. Στην Αγγλία είναι το ERIOTVAT. Στην Ισπανία είναι το Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας, το UPC, η iQuadrat που είναι μια εταιρεία και η TTI. Και στη Γαλλία είναι το Ερευνητικό Κέντρο του CNRS και η Sirandel, ακόμα μια εταιρεία. Οπότε είναι ένα έργο το οποίο είναι μοιρασμένο 5 εταιρείες και 5 πανεπιστήμια. Πολύ έτσι γενικά, λιγάκι το τι περιέχει το πρόγραμμα. Έχει διάφορα πακέτα. Εγώ ασχολούμαι με το πακέτο 4, το κόκκινο, το οποίο ασχολούμαι ουσιαστικά με πάρα πολύ πυκνά δίκτυα και το πώς εκεί πέρα μέσα θα γίνεται η διαχείριση των δεδομένων μας. Προφανώς συμμετέχω στο κομμάτι του training, του management και της έξω καλής μαρτυρίας, να το πω έτσι, είναι ένα πράγμα τα οποία κάνω τώρα. Και πάμε. Το δικό μου εργό τι είναι? Όπως σας είπα, είναι να ασχοληθώ πρώτα απ' όλα, να απομονώσω και να δω ποια είναι η κίνηση αυτή τη στιγμή στα δίκτυα. Δηλαδή, πώς αυτή τη στιγμή ο εκάστοτε χρήστης έρχεται και ζητάει μέσα σε 24 ώρες, όταν λέω εκάστοτε εννοώ μέσα σε 24 ώρες πόσοι χρήστες έρχονται σε ένα δίκτυο συγκεκριμένο, πώς συμπεριφέρονται, τι ανάγκη έχουν από δεδομένα και πώς εγώ μπορώ να τα διαχειριστώ. Παράλληλα με αυτό, θέλουμε να αναπτύξουμε αλγόριθμους με τους οποίους θα μπορούμε να εξομοιώνουμε αυτό το φόρτο δεδομένων μέσα στο δίκτυο. Αυτή τη στιγμή, π.χ. υπάρχει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή το δίκτυο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε κάπως έτσι. Δηλαδή, ένα μεγάλο σταθμό βάσης, ίσως έναν μικρότερο και ακόμα έναν πιο μικρό, ο οποίος μπορεί να είναι και οικιακός, όπως είναι το FemtoCell, και πάρα πολλοί χρήστες. Αυτό μας δημιουργεί έναν σταθμό βάσης ο οποίος είναι υπερφορτωμένος, δηλαδή έχει πάρα πολλά δεδομένα πρέπει να εξυπηρετήσει.
Με αποτέλεσμα τι, με αποτέλεσμα όλοι οι χρήστες να μην εξυπηρετούνται το ίδιο καλά. Να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, να μην υπάρχουν πολλά δεδομένα και μια σειρά από πράγματα. Το πιο απλό παράδειγμα το οποίο μπορούμε να δώσω είναι τι. Ότι ερχόμαστε και προσθέτουμε σταθμούς βάσης. Αλλά τι σταθμούς βάσης. Σταθμούς βάσης μικρότερης εμβέλειας, αλλά πιο πολλούς μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Γιατί αυτό, με τους μικρούς σταθμούς βάσης, που είναι το πρώτο, η πρώτη προσέγγιση, κάνουμε το εξής. Μπορούμε και μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας. Επειδή μπορούν να εξυπηρετήσουν και αυτοί εξίσου μεγάλο αριθμό χρηστών, χωρίς να χρειάζεται να επιφορτώνουμε το μεγάλο σταθμό, ο οποίος είναι ο MicroCell, αλλά να φορτώνουμε εισάξια για τους υπόλοιπους μικρούς σταθμούς. Εδώ πέρα μέσα θέλουμε και να αναπτύξουμε τεχνικές και αλγόριθμους με τους οποίους θα μπορούμε να διαχειριζόμαστε τους χρήστες έτσι με έξυπνο τρόπο, ώστε να μπορούν σε όλο το εύρος αυτού του απλού παραδείγματος τα δεδομένα μας να πηγαίνουν εξίσου προς όλες τις πλευρές. Χρησιμοποιώ αυτή τη φωτογραφία για να πω τι. Ουσιαστικά αυτή είναι μια φωτογραφία του μέλλοντος, έτσι είναι το 5G. Αυτή είναι η προσέγγιση, η οποία ο οργανισμός 5G PPPP, ο οποίος έχει συσταθεί από πάρα πολλές εταιρείες, σκέφτεται για το πώς θα είναι η αρχιτεκτονική ενός 5G δικτύου. Εδώ πέρα βλέπουμε διαφορετικές τεχνολογίες καθάς. Καινούργιες τεχνολογίες, μπορώ να πω ότι είναι το Massive MIMO εδώ πέρα, το οποίο είναι κεραίες με πάρα πολλές μικρές κεραίουλες μέσα, τα οποία μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα πάρα πολλούς χρήστες, σαν να είναι ξεχωριστές κεραίες, αλλά εν τέλει είναι μία κεραία. Βλέπουμε πάρα πολύ πυκνά δίκτυα. Το UDN αυτό είναι και το κομμάτι το οποίο ασχολούμαι εγώ, σημαίνει πυκνά δίκτυα πόλεων, πολύ πυκνά δίκτυα πόλεων, με πολλούς μικρούς σταθμούς, τους πορτοκαλί. Μιλάμε πλέον για διαφορετική προσέγγιση, μιλάμε για επικοινωνία συσκευής με συσκευή, μιλάμε για επικοινωνία κινητή σταθμή βάσης, πάνω σε ένα λεωφορείο για παράδειγμα ή πάνω σε ένα τρένο. Είναι τεχνολογίες, είναι κλαουντικές πλέον τεχνολογίες, οι οποίες θέλουμε να όλοι οι αλγόριθμοι να τρέχουν πάνω στο cloud ώστε να μπορούν να ενοποιούν τις διαφορετικές τεχνολογίες. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ένα router μπορεί να επικοινωνεί με το σταθμό βάσης και σαφώς και στο δίκτυο κορμού, πίσω δηλαδή εκεί πέρα που είναι στον αντίστοιχο OTE, καινούργια λογική προσέγγισης, πιο software λογική προσέγγισης, πιο πολύ πάμε πλέον σε πληροφοριακά συστήματα παρά σε συστήματα hardware. Τα hardware ποιος θα τα κάνει? Τα hardware, προφανώς πάντα θα υπάρχει το hardware, πάντα θα υπάρχουν σταθμοί βάσης, πάντα θα υπάρχουν... Άρα είναι πιο πλάδο, απλά θα είναι πιο... Άρα υπάρχει το hardware θα είναι general, γενικό και θα έρχεται από πάνω ένα software το οποίο θα μπορεί να καθορίσει... Άρα δεν υπάρχει ανάγκη τόσο πολύ για hardware. Υπάρχει, πάμε σε πιο φτηνό hardware και σε πιο ακριβό software. Αυτή είναι η γιατί θα είναι πιο έξυπνο. Προτιθέτουμε από την λογική της εγκατάστασης μιας κεραίας ανά 2-3-4 χιλιόμετρα πάνω σε ένα ψηλό κτίριο. Πάμε σε μικρές κεραίες. Τα φανάρια, ας πούμε, στους τύπους της κεραίας. Ακριβώς, μπορεί να είναι ένα ρελέ. Ακριβώς. Υπάρχει και η λογική και ο χρήστης, ο οποίος έχει το κινητό του τηλέφωνο να είναι και αυτός αναμεταδότης, ας πούμε, σήματος ή το αφήνουμε. Γιατί κάτι είπατε για... Για η επικοινωνία μηχανή-μηχανήμα είναι πολύ κοινή, ας πούμε, στα αυτοκίνητα, διότι, άμα είδατε, θυμάστε πιο πριν, είπα ότι θα υπάρχει autonomous cars. Φαντάζομαι, γίνεται και με το background να υποστηρίζει και το Internet of Things, έτσι, ότι τα πάντα ακριβώς, θα επικοινωνούν τα πάντα. Ακριβώς. Ακόμα και τα δύο αυτοκίνητα που θα επικοινωνούν μαζί τους με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και αυτό είναι επικοινωνία μηχανήματος με μηχανήματος. Βάζει το device επικοινωνία. Πράγμα το οποίο είναι κομμάτι του 5G. Άρα ακόμα δεν έχουμε πάει στη λογική να κατασκευάσουμε ένα πρότυπο. Πάμε στην αρχιτεκτονική και τις απαιτήσεις που θα θέλαμε να έχει. Το ρόλο, γενικά το 5G έχει προοπτική του 2020, οπότε ακόμα δεν έχουμε κάνει standardize κάτι. Δεν έχει γίνει κάτι standardize, τώρα έχουν ξεκινήσει οι πρώτες διαδικασίες. Το μόνο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, πειραματικά υπάρχουν πολλά απομονωμένα. Δηλαδή, Massive MIMO κεραίες, είτε Millimeter Wave κεραίες, οι οποίες θα πηγαίνουν στα 60 γίγκα, στα 15 γίγκα. Είναι και αυτή τη στιγμή πειραματικά, σαν πρωτότυπα, έχουν κατασκευαστεί από διάφορες εταιρείες και μελετούνται. Η λογική του software σε ένα δίκτυο, αυτό το οποίο ονομάζουν εδώ πέρα SDN, είναι αλγόριθμοι τρέχουν, παρόλα αυτά η διαδικασία είναι συνεχής για το πώς θα... για το πώς θα προχωρήσει και πού τελικά θα βρεθεί και ποια θα είναι η τομή πάνω σε αυτό το πράγμα.
Απλά αυτή είναι η γενική εικόνα. Προφανώς αυτή τη στιγμή η λογική της αρχιτεκτονικής, αφού έχουν θεσπιστεί ποιο θα είναι ας πούμε, το σενάριο το οποίο θα ακολουθήσουμε, σενάριο για τεστ, είναι σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, πειραματικά υπάρχουν πράγματα και εξετάζονται πράγματα. Αυτά από μένα, τα κόνταξ του έργου και τα κόνταξ τα δικά μου, το site του έργου, αν θέλετε να δείτε τι κάνουμε για τη δουλειά μας, και το Twitter για να μας παρακολουθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Το 20 τι θα είναι, δηλαδή το 20 θα βγει το 5G. Το 20 έχει θεσπιστεί σαν ημερομηνία, την οποία θα αρχίσουν να θα γίνει διπλό σε κάποιες χώρες το 5G. Σε κάποιες, Θα γίνει διπλό το 5G, δεν ξέρω ποιοι θα είναι πιο μπροστά ή ποιοι τρέχουν πίσω. Τα smart cities και όλα αυτά, ήδη όμως έχουν ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει σε επίπεδο συσκευής. Τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούν είναι ουσιαστικά πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν ήδη και έχουν γίνει standardized ήδη. Η λογική είναι όλα αυτά να μπορούν να περνάνε μέσα από ασύρματα δίκτυα. Ακόμα, άμα θέλετε, αυτό το οποίο λέμε οπτική είναι στο σπίτι, υπάρχουν σενάρια, μπορείτε να δείτε βιβλιογραφία, η οποία λένε ότι πλέον δεν θα υπάρχει οπτική, δεν θα υπάρχει σήματα επικοινωνία σε ένα σπίτι, θα έρχονται όλα ασύρματα. Προφανώς, αν πετύχουμε αυτές τις ταχύτητες και αυτό το η οπτική να δεν χάνεται, θα χρησιμοποιηθεί από το σταθμό βάσης και προς τα πίσω, προς τον οτένα σκεφτούμε. Γιατί μπορεί να μεταφέρει πάρα πολλά δεδομένα. Για backbone δηλαδή. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται όμως το σπίτι να πάει, έτσι δεν είναι. Δεν χρειάζεται αυτή η επένδυση ίσως. Το να πεις ότι μπορείς να καλύπτεις και τα σπίτια παράλληλα, είναι κάτι το οποίο το λέμε, το βάζουμε σαν σενάριο. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ πράγμα πολύ μπροστά να δούμε. Στο κομμάτι τώρα, όσο περισσότερες συσκευές συνθέσεις σε ένα δίκτυο το οποίο έχει δημόσιο μέσο μετάδοσης, έτσι, είναι προσβάσιμο τέλος πάντων, φυσικά από όλους, εφόσον είναι ασύρματο, τόσο πιο πολλά είναι τα κρίσιμα δεδομένα, τόσο πιο πολύ μέτρα ασφάλειας και καινούργια πρωτόκολλα πιο ασφαλή απαιτούνται. Ακριβώς. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει λογική ενίσχυση ή μελέτη πώς θα. Υπάρχουν πολλά ερευνητικά τα οποία ασχολούνται με την ασφάλεια και με το security των δικτυών και σε 5G δίκτυα. Το συγκεκριμένο δεν ασχολείται τόσο με το τέτοιο. Το συγκεκριμένο έργο ασχολείται πιο πολύ με το κομμάτι hardware-ικά σταθμή βάσης, δηλαδή υπάρχει ομάδα που ασχολείται με το Massive MIMO που σας είπα ή με το Millimeter Wave, υπάρχει ομάδα που ασχολείται με πρωτόκολλα μετάδοσης και είναι και η ομάδα που συμμετέχω και εγώ που ασχολούμαστε με πυκνά δίκτυα και μοντελοποίηση των πυκνών δικτύων ουσιαστικά. Έχω δει έργο, έχω δει σε συνέδριο έργα και ομάδες οι οποίες ασχολούνται, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το κομμάτι του security, ακριβώς γιατί θα περνάνε τόσα δεδομένα. Το πιο απλό που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι αν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ αμάξι με αμάξι ή το αμάξι στο ίντερνετ, σημαίνει ότι κάποιος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό, αν το security δεν είναι πολύ ψηλό. Τι, να ξέρει που είσαι. Από το να ξέρει που είσαι μέχρι κρίσιμα δεδομένα τα οποία παίρνετε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που είχε μπορεί να είναι το έξυπνα αυτοκίνητα που τρέχουν αυτή τη στιγμή, είτε στην Tesla είτε οπουδήποτε, τα οποία επικοινωνούν. Μπορεί να γίνει update, ασύρματα, οι χάρτες που υπάρχουν μέσα στο αυτοκίνητο. Τεχνολογίες οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή, οπότε απλά πλέον μιλάμε πλέον για πολύ μεγαλύτερο εύρος. Δεν θα αλλάξει πάρα πολύ η ζωή με το πρόσφατα. Προς το καλύτερο. Επειδή είχαμε επισκεφτεί ένα άλλο εργοστάσιο που το κατασκευάζει μελετητές ενέργειας. Και είναι μια πολυεθνική, η οποία στεγάζεται το εργοστάσιο στην Κόρινθο και έχει τώρα πιλωτικά φτιάχνει κάποιους μετρητές στην Ελβετία, όπου εκεί ο μετρητής θα έχει δυνατότητα μέτρησης του ρεύματος, του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, των δεδομένων και του νερού. Θα είναι προσβάσιμος δικτυακά ώστε να έχει τη δυνατότητα να δεις την κατανάλωση, όπως και θα είναι προσβάσιμος στον πάροχο να βλέπει, ας πούμε, ότι αν δεν θα έχεις πνευματικές χρεώσεις, δηλαδή να μπορείς να δίνεις ρεύμα στο σπίτι σου μόνο το καλοκαίρι, οπότε θα είναι εύκολο για τον πάροχο ηλεκτρονικά πλέον να κλείνει και απομακρυσμένα, να σου κλείνει το μετρητή, να μην έρχεται ρεύμα, ή εσύ να ειδοποιείσαι για την τρέχουσα κατανάλωση, αλλά
όσο εντυπωσιακά ακούγονται αυτά, γιατί στο κομμάτι της ασφάλειας λες αυτό τώρα, επειδή θα επικοινωνούν όλα μέσω των γραμμών της ΔΕΗ, όπου εκεί γίνεται κάποια διαμόρφωση για να έρχονται όλα τα δεδομένα. Εκεί, σε περίπτωση δολιοφοράς, μπορεί κάποιος να κατεβάσει μια πόλη, το διακόπτη μιας πόλης, μέσα στη δευτερόλεπτα. Γι' αυτό, και επειδή ενδεχομένως να συνδυαστούν κάποια στιγμή όλες αυτές τις τεχνολογίες, είναι κρίσιμο το κομμάτι της ασφάλειας. Όσο περισσότερα πράγματα στηρίζουμε σε επικοινωνίες και πολλό δε μάλλον να είναι και ασύρματες. Το σενάριο πάντως του smart grid, γι' αυτό μπαίνει μέσα στο smart grid με μετρητές, είτε της ΔΕΗ, είτε τέτοια, να ξέρω ότι υπάρχουν, ήδη τρέχουν τα δίκτυα. Η λογική είναι τα δίκτυα να είναι τηλεπικοινωνιακά και να μην είναι μέσω της ΔΕΗ. Οπότε εκεί πέρα ήδη μιλάμε για ένα network το οποίο είναι ασφαλές μέχρι ένα σημείο. Προφανώς η κρισιμότητα των δεδομένων, η οποία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη στο μέλλον, να έχει την απέτηση για μεγαλύτερο security, και αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Ήδη είναι ένα κομμάτι, είναι ένα σενάριο το οποίο εξετάζεται σε αυτό που λέμε 5G, το σύστημα του 5G, το πώς θα μπορεί μια πόλη από φωτισμό ή ένα σπίτι από φωτισμό ή από ρεύμα, από νερό, από οτιδήποτε, να μπορεί να έχει και μετρητές, έλεγχο και του χρήστη, αλλά και της εταιρείας πάνω σε αυτό. Προφανώς το σύγκριτ είναι πάρα πολύ μεγάλο και κρίσιμο ζήτημα στην... Κύριε Ματζόρο, η χρηματοδότηση όλης αυτής της έρευνας είναι από στην αρχή κάτι αναφέρατε, αλλά δεν είναι... Βεβαίως. Η χρηματοδότηση, τα έχω εδώ πέρα τα λόγου, είναι μέσα στο πρόγραμμα Horizon 2020. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα. Και Marie Curie Actions, τα οποία αυτά είναι ένας οργανισμός, οργανισμός Marie Curie, ο οποίος σε συνεργασία με το Horizon χρηματοδοτεί πλήρως αυτά τα προγράμματα. Μάλιστα. Άρα είναι ευρωπαϊκά. Οι εταιρείες μπαίνουν όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και όχι όσον αφορά το budget, ας πούμε, στο κομμάτι. Όχι. Το budget όλο αφορά την κομισιόν ουσιαστικά. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλοι πάροχοι οι οποίοι συμμετέχουν ή μόνο από σαν πάροχοι, σαν τηλεπικοινωνικοί πάροχοι, είμαστε μόνο εμείς. Ρυθμιστικά υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό? Δηλαδή? Μήπως υπάρχει κάποια οδηγία από ΕΕΔ ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και άλλοι πάροχοι? Όχι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συμμετέχει ότι κατέβασαν μια πρόταση με τους συγκεκριμένους συνεργάτες. Πέρασε η πρόταση από την Κομισιόν, δεν υποχρεώται κανένας κάνει. Άλλωστε δεν δοκιμάζουμε κάτι αυτή τη στιγμή έξω στο πεδίο. Ακριβώς. Όλα αυτά τα δοκιμάζουμε ή ό,τι τεστ γίνονται πειραματικά, είτε σε εργαστήρια είτε σε συγκεκριμένους χώρους. Για παράδειγμα, η TTI είναι εταιρεία κατασκευής σταθμών κεραίων. Οπότε αυτοί έχουν εγκαταστάσει εκεί πέρα, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς τεστάρουν κεραίες. Οπότε κάποια πρωτότυπα τα οποία οι συνεργάτες φτιάχνουν εκεί πέρα τα τεστάρουν στις δικές τους εγκαταστάσεις. Δεν υπάρχει. Άλλωστε, κάθε εταιρεία συμμετέχει σε διαφορετικά ερευνητικά προγράμματα. Δεν κυνηγά την αποκλειστικότητα. Απλά ναι. Οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση να είναι κάποιος. Καλή δύναμη λοιπόν στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με άκουσατε. Φαντάζομαι όταν θα ενεργοποιούμε και εμείς το 5G στα κινητά μας κάποια στιγμή, θα θυμόμαστε αυτή την ώρα που το πρώτο ακούσαμε. Το ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.